Οι εξεγερμένοι Λίφοι πανηγυρίζουν καθώς η μία πόλη μετά την άλλη πέφτει στα χέρια τους, με την πρωτεύουσα Τρίπολη, το προπύργιο του Καντάφη, να κυκλώνεται από τους διαδηλωτές και τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, με την τελευταία γραμμή άμυνας του Λίβιου ηγέτη να δείχνει έτοιμη να σπάσει. We don't need Muammar anymore. Okay, we have shot. You can see here shot. Okay, now here all people together. We love together. We love Libya. I hate Muammar Gaddafi. Ο ίδιος διαμηνύει με κάθε ευκαιρία πως δεν πρόκειται να παραιτηθεί, κατηγορώντας την Αλ-Κάιντα και ξένες δυνάμεις ότι βρίσκονται πίσω από την εξέγερση και με κάθε τρόπο προσπαθεί να διατηρήσει τις δυνάμεις που είναι ακόμα πιστές στο καθεστώς. These people are crowding around this bank because they've gotten a message from the government. There's a $400 gift waiting for them, and they've come to collect. An attempt by the Gaddafi regime to buy loyalty and perhaps time. Ο γιος του Λίβιου ηγέτη εμφανίστηκε στο κέντρο της πρωτεύουσας, κρατώντας στα χέρια του ένα όπλο και μίλησε στις δυνάμεις ασφαλείας, προσπαθώντας να τους αναπτερώσει το ηθικό και δίνοντας διαταγές για να καταπνίξουν με τη βία τους εξεγερμένους. Λίγες ώρες νωρίτερα, μιλώντας σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο για ακόμη μια φορά, επανέλαβε πως δεν πρόκειται η οικογένειά του να εγκαταλείψει τη χώρα. President Obama has called on your father to step down. What do you think about that? First of all, it's not an American business. Nobody is leaving this country. We live here, we die here. Στις πόλεις που έχουν περιέλθει στα χέρια τους, οι αντικυβερνητικοί διαδηλωτές συστήνουν τοπικές κυβερνήσεις και μετρούν τις πληγές που άφησε πίσω του εμφύλιος. I saw dead people here. I saw 24 people are shot, and this militia and these troopers they come from Gaddafi. They shoot and these people. Οι συγκρούσεις σε πολλές πόλεις, ειδικά κοντά στην Τρίπολη, συνεχίζονται. Αντικαθεστωτικοί διαδηλωτές κατέριψαν ένα ελικόπτερο, όπως ισχυρίζονται, και πιάσαν εχμαλώ τους το πλήρωμά του στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Λιβύης, την Μιζουράτα. What is happening is a popular revolution against a dictator. Now we announce to the world that we intend to build a democratic nation. Την ίδια ώρα, χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν με κάθε τρόπο να εγκαταλείψουν τη χώρα. Ερασιτεχνικά βίντεο καταγράφουν τις επιχειρήσεις διάσωσης των Βρετανικών δυνάμεων για την απομάκρυση των υπηκόων τους, με μεταγωγικά αεροσκάφη να προσγειώνται σε μυστικές τοποθεσίες στην Λιβική έρημο και πολλές φορές δεχόμενα πυρά από τις δυνάμεις του Καντάφη να μεταφέρουν μακριά από την κόλαση της βίας τους ξένους υπηκόους. Took a bit of ground fire, small arms fire. It's not clear how close they were to pro-Gaddafi forces, or indeed it was just a break. Ξεκάθαρο το μήνυμα των ξένων ηγετών προς τον Μουαμάρ Καντάφη πως ήρθε η ώρα να φύγει, με τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγκρίνουν ένα πακέτο κυρώσεων κατά του Λίβιου ηγέτη, στις οποίες περιλαμβάνεται εμπάργκο όπλων, πάγωμα περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας του Λίβιου ηγέτη και απαγόρευση ταξιδιών τους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. It is time for Colonel Gaddafi to go, and to go now. There is no future for Libya that includes him. We will continue to explore all possible options for action. As we have said, nothing is off the table. Και την σκητάλη της εξέγερσης στον αραβικό κόσμο και στη Μέση Ανατολή παίρνουν τώρα η Συρία και το Ομάν, με βίες ταραχές να ξεσπούν σε μεγάλες πόλεις, διαδηλωτές να πέφτουν νεκροί από τις σφαίρες αστυνομικών και τα συνθήματα όσων βγαίνουν στους δρόμους να αποτελούν κάλεσμα για επανάσταση εναντίον των καθεστώτων.